Κάποιος δεν δικαιούμαστε τίποτα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο δεν δικαιούμαστε, εφόσον τα έχουμε πληρωμένα? Δεν είναι ότι είναι απλέρωτα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα έχουμε ήδη πληρώσει για να μας τα δώσουν μετά. Χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αναμένει σχεδόν ένα χρόνο ο κύριος Γερουκάκης από το Ζαρό Ηρακλείου το αυτονόητο. Να του καταβληθεί δηλαδή η σύνταξή του. Ο ίδιος, έχοντας μία μακρά θητεία ως ναυτικός με πάνω από 40 χρόνια σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατέθεσε πριν 11 μήνες τα χαρτιά του προκειμένου να ξεμπαρκάρει μόνιμα, χωρίς όμως να υπολογίσει τη χρονοβόρα σκόπελο της γραφειοκρατίας που θα αντιμετώπιζε. Εφόσον είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν μπορούν να βρουν τα συντάξιμά μου και δεν μου δίνουν τη σύνταξη. Με 14 εγγόνια, 5 παιδιά και σύζυγο χωρίς εργασία, ο ίδιος που έχει αναθέσει την υπόθεση σε δικηγόρο από την πρώτη κιόλα στιγμή, αδυνατεί να τα βγάλει πέρα. Με τι έσοδα θα ζήσω και με τι θα πάω να πάρω τα φάρμακα της γυναίκας και τα δικά μου. Έχω 5 παιδιά, 14 εγγόνια, τα οποία αυτοί δεν μπορούν με 700 ευρώ να αναλάβουν τα έξοδα τα δικά μου. Η αρχική διαβεβαίωση των υπευθύνων ήταν ότι το πολύ σε ένα μήνα θα μπορούσε να ξεκινήσει να πληρώνεται, διαφορετικά, όπως τονίζει, δεν θα κατέθετε τώρα τα χαρτιά του. Πώς εγώ αυτή τη στιγμή θα τα βγάλω πέρα? Πρέπει να πάω να κλέβω? Πρέπει να σπάσω μια τράπεζα? Οι προσπάθειες του ίδιου να επικοινωνήσει με τις υπεύθυνες δημόσιες υπηρεσίες πέφτουν στο κενό, ενώ όπως περιγράφει, αυτού του είδους οι παθογένειες στη δημόσια διοίκηση είναι καθαρά ελληνικό φαινόμενο, μιας και σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτά τα έχουν λυμμένα προπολού. Το χρόνο που έχασα εγώ αυτό το καιρό θα ζητήσω αποζημίωση, γιατί εγώ ως ναυτικός έπαιρνα 3.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσε στη Βουλή ο ΙΕΦΚΑ, ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές οι διεθνείς συντάξεις, εκτιμώνται σε πάνω από 130.000 μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2021. Σύμφωνα τώρα με την απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, που πρωτοκολλήθηκε μόλις 2 μήνες πριν, αποζημίωση θα πληρώνει το δημόσιο στους συνταξιούχους που περιμένουν για χρόνια να βγει η σύνταξή τους και υφίστανται οικονομική ζημία από την καθυστέρηση αυτή.